Η Αλεξάνδρα είναι καταρχήν ένα παιδί με πολύ πείσμα. Η Αλεξάνδρα είναι ένα τσαούσικο παιδί. Έχει πολύ δύναμη και δεν θέλει να τη δείχνει. Έχει πολλές ευαισθησίες. Γελάει όλη την ώρα. Οτιδήποτε γίνεται θέλουμε να το διακομωδούμε. Έχουμε την αστεία του πλευρά, να περνάμε καλά. Δηλαδή πέρα από το πρόβλημα υγείας της, θέλει συνέχεια να κάνει πράγματα. Και αυτό είναι που και εμάς μας χαροποιεί και όσο μπορούμε προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το ενθαρρύνουμε. Ότι έχουμε φτάσει και στην κατάσταση που είμαστε σήμερα πολύ σταδιακά και αυτό ήταν ίσως πιο εύκολο στο να προσαρμοστούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από όταν ήταν ενός 2 ετών, άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση όταν ήταν περίπου 10-11, σήμερα είναι 17 σχεδόν, οπότε ήταν πιο εύκολο να προσαρμοζόμαστε σε αυτή την κατάσταση, δεν είναι κάτι απότομο και ξένο. Για μας πιστεύω ότι έχει παίξει το ρόλο του αυτό, από εκεί και πέρα εντάξει, είναι θέμα χαρακτήρων, κυρίως της Αλεξάνδρας, γιατί είναι αυτή που πραγματικά μας δίνει και το κουράγιο και το κίνητρο να κάνουμε ό,τι κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Με τον παπά έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Γιατί τους λείπει και αρκετές ώρες λόγω δουλειάς. Έχουμε περισσότερο μαζί τους, ασχολούμαι περισσότερο με την καθημερινότητά τους. Αναγκαστικά. Τρομερά μεγάλη βοήθεια, διότι εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε την Αλεξάνδρα μέσα στο πλαίσιο το οικογενειακό και το ατομικό. Όταν ξεκίνησε η κατάστασή της να χειροτερεύει περίπου στα 10, η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίσαμε τρομερά προβλήματα προσαρμογής, κυρίως σε ό,τι αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, το σχολείο. Δηλαδή ήρθε το ίδιο το σχολείο και μας έλεγε ότι το παιδί δεν μπορεί να συνεχίσει εδώ, έπεφτε κάτω, δεν μπορούσε να ανέβει τα σκαλιά και γινόμασταν μπαλάκια να μας στις υπηρεσίες τι μπορούμε να κάνουμε, πού μπορούμε να πάμε και άκρη δεν βρίσκαμε. Η Αλεξάνδρα ήρθε σε εμάς πριν 4 χρόνια περίπου σχεδόν. Έχει ένα σπάνιο σύνδρομο το οποίο διαγνώστηκε σε ηλικία 8 μηνών. Ωστόσο, η οργανική της κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται, να επιβαρύνεται πιο πολύ τα τελευταία 2 χρόνια, όπου εκεί είδαμε η Αλεξάνδρα να έχει περιορισμό στη κινητικότητά της και να χρειάζεται πλέον ειδικό αμαξίδιο να μετακινείται για τη μετακίνησή της. Έχει χάσει μεγάλο βαθμό της όρασής της, οπότε χρειάζεται βοήθεια και ίσως κάποια ειδικά βοηθήματα για να βλέπει καλύτερα και αντιμετωπίζει καθημερινά κάποια μικρά έως και μεγάλα οργανικά προβλήματα που τα διαχειριζόμαστε κατά περίπτωση. Θα έλεγα ότι είναι μια δραστήρια οικογένεια που ψάχνει το κάθε τι για να διατηρήσει τα παιδιά της και τους ίδιους, βασικά και οι ίδιοι, να διατηρηθούν σε μια κινητικότητα. Κάνουμε διάφορες δραστηριότητες μαζί, εκτός από τα βασικά και τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν για να κρατείται σε καλή κατάσταση όσο γίνεται. Το φαγητό μας, τα φάρμακά μας, τις φυσιοθεραπείες μας, τις υπασίες μας και από εκεί πέρα έχουμε τις βόλτες μας. Στο ότι εντυπωσιάζουμε κάθε φορά με τις δραστηριότητες που βρίσκουν να κάνουν και όλοι μαζί και με το κάθε παιδί ξεχωριστά, αλλά και μόνοι τους. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε παραπάνω να το κάνουμε με τα παιδιά, να μην συντηρούμε ούτε στον έναν ούτε στον άλλο δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, στο ότι είναι ένα παράδειγμα και για τους άλλους γονείς. Το ότι έχουν το χρόνο, μοιράζουν το χρόνο για όλους. Με το Θανάση που λέει τον αδερφό της, άλλες φορές παίζουν πάρα πολύ ωραία μαζί, αγαπημένα, άλλες φορές τα τσουγκρίζουν λίγο. Νομίζω ότι γενικώς περνάνε καλά όμως. Είναι καλό παιδί, παίζουμε μαζί διάφορα επιτραπέζια, τσακωνόμαστε πολλές φορές.
Η μαμά μου είχε πει να μην τον λέω μπουμπούνα και ούπα, αλλά εγώ τον λέω. Το πειράζει. Τη Αρίστα τον πειράζει πολύ και στο αυτοκίνητο και να του λέει διάφορα πράγματα. Να λέει και πάνω με πειράζει. Γι' αυτό σε πειράζει, ναι, και οι δύο πειράζει το ένα στον άλλο. Και αν είναι ένα παιδί με προβλήματα, μπορεί να κάνει τα πάντα, άμα θέλει. Όταν οι γονείς της Αλεξάνδρας πρωτοήρθαν στην υπηρεσία μας, τους απασχολούσε πάρα πολύ η απομόνωση της Αλεξάνδρας που είχε στο παλιό της σχολείο και η δυσκολία της στην επικοινωνία γενικότερα με άλλα άτομα. Εκεί εστιάσαμε σε συνεργασία μαζί τους στο τι μπορεί να κάνει η Αλεξάνδρα και ποιο σχολείο θα ήταν πιο κατάλληλο για εκείνη, ούτως ώστε να ενταχθεί και να, το σχολείο να είναι ένας χώρος δημιουργικός για εκείνη και δημιουργίας φιλιών και χαρούμενος. Η Αλεξάνδρα είναι μια ιδιαίτερα δυναμική και διεκδικητική έφηβη, η οποία προσπαθεί με πολύ μεγάλο θάρρος και δυναμισμό να διαχειριστεί και να ζήσει μια πολύ γεμάτη ζωή παρά τις απώλειες που της έχει επιβάλει η ασθένειά της. Και είναι ένα παιδί που έχει αλλάξει πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, από όταν την πρωτογνώρισα μέχρι σήμερα. Όταν πρωτογνώρισα την Αλεξάνδρα, ήταν ένα κορίτσι αρκετά θυμωμένο για τις αλλαγές που της, και τους περιορισμούς που της επέβαλε η επιδείνωση της ασθένειάς της. Είναι και όλο αυτό το προσόν που έχει στο να διεκδικεί πράγματα, το μετέτρεψε στο να οργανώνει πράγματα και εκδηλώσεις για το σχολείο και να είναι το αστέρι του σχολείου. Αυτά τα βραβεία είναι από τα μπάτια. Μπότσια. Είναι ένα αγώνισμα που κάνουν τα παιδιά που είναι πάνω σε καροτσάκι. Στους ημιτελικούς για να μπούμε τελικό σαν πρώτη και μετά πήραμε την δεύτερη θέση. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που έπαιζε. Έτσι! Δοξάστε με! Νομίζω το πρώτο και πιο σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας ήταν να τη βοηθήσω να διεκδικήσει από τους γονείς της το ρόλο και τον τρόπο που αντιστοιχούσε στην ηλικία της, δηλαδή στην εφηβεία της. Ήταν ένα κορίτσι που γινόταν μια έφηβη, ένα παιδί που γινόταν μια έφηβη και οι γονείς δυσκολεύονταν να το συνειδητοποιήσουν και γιατί ήταν το πρώτο τους παιδί και δεν ξέραν τι θα πει εφηβεία και γιατί η σωματική της εικόνα και διάπλαση μπορεί να ξεγελούσε. Ένιωσε το πρώτο της καρδιοχτύπη και ερωτεύτηκε για πρώτη φορά. Και καθότι ένιωσε την ασφάλεια και την βεβαιότητα ότι κι εγώ και η ομάδα το είχαμε αναγνωρίσει, με πολύ σοβαρότητα, μυστικοπάθεια και ιερότητα, με κάλεσε για την πρώτη σημαντική αποστολή αυτού του καρδιοχτυπήματος, η οποία ήταν να πάμε να αγοράσουμε το δώρο για το νέο της φλερτ. Πώς πρωτογνώρισες την Αλεξάνδρα, πώς έφτασε σε επαφή μαζί? Αυτή σε πλησίασε πρώτη ή πήγες εσύ? Όχι, αυτή. Αυτή. Πώς ξεκίνησε? Και το βγάζα και το βουβά. Όχι μόνο εγώ το βουβά. Τι άλλο έκανε? Με έκανε πλάκες. Mm. Σου άρεσε αυτό? Ναι. Mm-hmm. Έτσι ότι μου κάνει πλάκες συνέχεια. Με το κινητό. Τι πλάκες σου κάνεις, παίρνεις συνέχεια τηλέφωνο? Ναι. Όλη την ώρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ? Ναι. Ναι. Σου αρέσει αυτό ή σε ενοχλεί? Ω, βέβαια. Σου αρέσει. Παρότι η οργανική νόσος της Αλεξάνδρας σύμφωνα με την ενημέρωση των γιατρών μπορεί να οδηγούσε σε κάποιες γνωστικού τύπου εκπτώσεις, απώλεια ενός βαθμού της μνήμης της, απώλεια στην ταχύτητα του λόγου της, πιθανόν και της σκέψης της. Αυτό που εμείς παρατηρήσαμε ζώντας με την Αλεξάνδρα είναι ότι είναι ένα παιδί όπου το οποίο η συναισθηματική και κοινωνική νοημοσύνη εξελίσσεται και αναπτύσσεται φυσιολογικότητα.
Η υποστήριξη είναι πάρα πολύ μεγάλη που έχουμε λάβει από τη Μέριμνα. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα που μας υποστηρίζει και τα παιδιά και εμάς. Είναι άνθρωποι γεννημένοι, ταγμένοι για αυτή τη δουλειά και ευτυχώς που υπάρχουν. Και το σταματάμε.